Το θέμα αυτό και άλλα ζητήματα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Σπυρίδωνα, κύριο υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης στην Άρθρα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα καταρχάς, κύριε Κύρο. Καλημέρα κύριε Σαμάδη, καλημέρα σε όλους τους αγαπητούς ακροατές. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε, φωνάζουμε όλοι, διαμαρτυρόμαστε και δικαίως βεβαίως, θα μου πείτε τώρα κατηδίαν στα καφενεία, στις καφετέριες, κάτι οργανωμένο δεν υπάρχει, συμβαίνουν τόσα πράγματα γύρω μας. Τι γίνεται, για κάντε μας την δική σας την προσέγγιση θα θέλαμε για αυτό το θέμα. Ναι, τις διαμαρτυρίες βέβαια όλες αυτές τις κάνουμε ως πολίτες, αν είμαστε πολίτες. Αυτό το κεφάλαιο σήμερα θα αναπτύξουμε σε την εκπομπή σας κύριε Σαμάνδη, και το κεφάλαιο του πολίτη είναι τεράστιο, διότι όλα ξεκινούν από τον πολίτη. Στην ουσία δηλαδή, πολίτης είναι το μέλος της κοινωνίας που έχει αναγνωρίσει την κυριαρχία του, το πλούτο του, τη δύναμή του. Είναι αυτός που συμμετέχει ενεργά στα κοινά, σε ό,τι αφορά δηλαδή την κοινωνία του. Είναι αυτός που πρέπει να ελέγχει τις αποφάσεις της εξουσίας επί παντός επιστητού. Είναι αυτός που πρέπει να μάθει να διοικείται, κύριε Σαμάδη, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να διοικήσει αυτός σοφότερα, ορθότερα και δικαιότερα. Έτσι λοιπόν, αν σταθούμε λίγο στην τεράστια έννοια του πολίτη ως λέξη και κάνουμε έναν αναγραμματισμό στην πρώτη συλλαβή της λέξης, τοποθετώντας δεύτερο γράμμα το π και πρώτο γράμμα το όμικρον, θα μας αφανερωθεί η τεράστια έννοια του οπλίτη. Άρα πολίτης και οπλίτης είναι το ίδιο. Γνωρίζουμε δηλαδή όλοι μας ότι ο οπλίτης είναι αυτός που όταν ηχήσουν οι σιρήνες του πολέμου, κύριε Σαμάνδη, έχει γερό καθήκον να υπερασπίζεται την πολιτεία του, που ο ίδιος βέβαια έχει δημιουργήσει μαζί με όλους τους άλλους πολίτες ως σύνολο. Διότι ατομικά μόνος του κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει καμία πολιτεία, αλλά ούτε και μπορεί μόνος του να την υπερασπίζεται. Για να γίνει δικαιότερα κατανοητό αυτό, κύριε Σαμάνδη, αρκεί να θυμηθούμε τις τεράστιες μάχες που έχουμε δώσει ως έθνος για την ελευθερία μας, που αν και πάντα ήμασταν λιγότεροι αριθμητικά, γράψαμε χρυσές σελίδες στα βιβλία της ιστορίας της ανθρωπότητας, διότι λειτουργούσαμε πάντα ως μία αδιαίρετη μονάδα, ως σφαίρα πυρός. Να σας θυμίσω εδώ πως στις Θερμοπύλες η αριθμητική υπεροχή των Περσών ήταν 3.333 Πέρσες έναντι ενός Έλληνα πολίτη. Οι 300 όμως του τεράστιου βασιλιά Λεωνίδα λειτουργούσαν ως μία αδιαίρετη μονάδα που ο κάθε οπλίτης προστάτευε τον διπλανό του. Αυτό λοιπόν που θέλω να κρατήσουμε μέχρι στιγμής, κύριε Σαμάνδη, είναι η έννοια της ένωσής μας, διότι η ισχύς είναι εν τη ενώση και επιβάλλεται σήμερα να ενωθούν οι Έλληνες. Και αφού μιλήσαμε για το τι θα πράξει ο οπλίτης εν καιρό πολέμου, κύριε Σαμάνδη, να δούμε τώρα τι πρέπει να πράξει ο πολίτης εν καιρό ειρήνης. Έρχομαι δηλαδή στον πρόλογό σας τώρα, ο οποίος και πάλι έχει ιερό καθήκον να υπερασπίζεται την πολιτεία του, συμμετέχοντας ενεργά στα κοινά, που τα κοινά είναι η ίδια του ζωή, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης μέσα στην πολιτεία του να αισθάνεται ασφαλής. Τα κοινά, κύριε Σαμάδη, δεν είναι μόνο να συμμετέχουμε κάθε 4 χρόνια στις εκλογές και μετά να διαμαρτυρόμαστε για αυτούς που κυβερνούν τα υπόλοιπα 4 χρόνια. Κοινά είναι τα πάντα και βεβαίως δεν είναι μόνο η πολιτική. Είναι και η πολιτική. Να συμφωνήσω, αλλά όχι μόνο αυτή. Ασφαλώς, αλλά από την άλλη πλευρά και ο πολίτης δείχνει κουρασμένος με τόσες φαλιάρες που τρώει καθημερινά και θα λέει κανείς απογοητευμένος, διότι όλες οι επιλογές του βλέπει ότι ενώ ξεκινούν καλά στην πορεία κάπου στραβώνουν. Βεβαίως, έτσι είναι όπως το λέτε και αυτό συμβαίνει όπως είπα προηγουμένως, διότι δεν συμμετέχουμε ενεργά στα κοινά. Στις μέρες μας, κύριε Σαμάνδη, ποια είναι τα θέματα που συζητάμε καθημερινά? Είναι εκτός από τον πόλεμο της Ουκρανίας.
καθημερινό θέμα συζήτησης είναι τα οικονομικά μας. Μα είναι, μόνο αυτά είναι πλέον. Έτσι. Αν δεν ήταν και η πανδημία, θα ήταν μόνο αυτά. Βεβαίως, ακριβώς όπως το λέτε. Το ερώτημα όμως είναι, αισθάνονται ασφάλεια οι πολίτες ως προς τα οικονομικά τους, κύριε Σαμάνδη? Η απάντηση είναι όχι. Και γιατί συμβαίνει αυτό, να το αποδείξουμε. Διότι έχει φροντίσει η κομματοκρατία της Βουλής με το νόμο 3845 του 10 να μας βάλει σε μνημόνια για ένα υποτιθέμενο χρέος που ποτέ δεν μας απόδειξαν. Μας είπαν αόριστα ότι έχουμε ένα χρέος στις αγορές. Και εμείς, επειδή δεν είμαστε ενεργοί άνθρωποι, δεν είμαστε δηλαδή πολίτες οπλίτες, απλά τους πιστέψαμε. Τα αποτελέσματα των μνημονίων, κύριε Σαμάδη, ποια είναι? 2,5 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ενώ 600.000 νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό λόγω της οικονομικής κρίσης για ανέβρεση εργασίας. Διότι στην πατρίδα μας δεν αισθάνονται ασφαλείς ως προς τα εργασιακά τους. Επίσης, 70.000 συνάνθρωποι μας, κύριε Σαμάδη, έβαλαν τέλος στη ζωή τους λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι οι άνθρωποι. Δυστυχώς η αριθμή αυτή είναι αμήλικτη. Έτσι. Θα έπρεπε όμως, κύριε Σαμάδη, να τα βιώνουμε όλα αυτά? Ή θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να βιώνουμε σε ένα περιβάλλον αυθονίας, διότι έχουμε έναν τεράστιο πλούτο σε μετρητά χρήματα που είμαστε δικαιούχοι όλοι οι Έλληνες? Να το αποδείξουμε αυτό, κύριε Σαμάδη? Σας ακούμε, διότι και ο κόσμος τα ακούει όλα αυτά, αλλά βλέπετε ότι μένει εκεί, του λένε δύσκολα χρόνια, μνημόνια, το ένα το άλλο, πάμε κατά διαόλου και τα γνωστά. Άρα βλέπετε ότι επιβάλλεται και έχει έρθει η ώρα να εμφανιστεί ο πολίτης. Να πάμε στην απόδειξη λοιπόν για τον τεράστιο πλούτο μας. Εάν ανατρέξουμε, κύριε Σαμάδη, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΔΙΧ, του Οργανισμού δηλαδή Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, θα δούμε πως το εξωτερικό χρέος στις 31 Δωδεκάτου του 2021 είναι 388 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν είχαμε τα χρήματα, λέω αν είχαμε τα χρήματα, και πληρώναμε αυτό το χρέος, δεν θα είχαμε απαλλαχθεί από τα μνημόνια? Δεν θα είχαμε απαλλαχθεί από όλα τα δεινά που μας ταλαιπωρούν εδώ και 12 χρόνια, όπως αναφέραμε προηγουμένως? Ασφαλώς. Βεβαίως. Θα το θέλανε όλοι οι Έλληνες αυτό? Βεβαίως. Έχουμε όμως τα χρήματα, κύριε Σαμάδη? Η απάντηση είναι ναι, τα έχουμε. Με βάση τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022. Είναι ο νόμος 4874, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 249, 20 Δεκεμβρίου του 2021. Και εδώ θα ήθελα μεγάλη προσοχή από όλους τους ακροατές σας. Τα έσοδα του κράτους, κύριε Σαμάδη, ανέρχονται για το έτος 2022 στα 796 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός στην Ευρώπη και ο μεγαλύτερος στον κόσμο σε αναλογία πληθυσμού. Τα έσοδα αυτά τα υπογράφουν, γιατί τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Σαμάδη, όπως γνωρίζετε, μιλούμε μόνο με στοιχεία και νόμους. Τα υπογράφουν η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, και ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιάρας. Κύριε Σαμάδη, είμαστε σε μια ζωντανή εκπομπή. Εάν κάτι από τα στοιχεία αυτά δεν είναι στην απόλυτη ακρίβεια της αλήθειας ή κάτι είναι πλαστό, προκαλώ τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα, πρώτον, να άρουν την ασυλία τους, διότι κρύβονται πίσω από αυτήν, και να κινηθούν νομικά εναντίον μου. Ονομάζομαι Σπύρος Κύρου του Κωνσταντίνου, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΕ186437. Να πάμε δικαστικά και εκεί να μας αποδείξουν ότι αυτά που υπογράφουν οι ίδιοι δεν ισχύουν.
Αυτά τα δις που μας είπε, τα 796 που προβλέπει ο προϋπολογισμός, λέτε ότι φτάνουν να εξοφληθεί το υποχρεώσεις, το χρέος, το 318, βεβαίως. Τι γίνεται? Βεβαίως, όπως μας λέει ο ΔΙΚ, είναι 388 δισεκατομμύρια. Εμείς έχουμε 796 έσοδα. Γιατί δεν τα κάνουν χρήση, κύριε Σαμάδη? Γιατί μας αφήνουν ακόμη να είμαστε στα μνημόνια? Γιατί βιώνουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης? Άρα βλέπετε ότι αποδεικνύεται με βάση στοιχεία και νόμους ότι έχουμε ένα τεράστιο πλούτο, τον οποίο όλα τα κόμματα της Βουλής όχι μόνο μας τον κρατούν κρυφό, αλλά και δεν κάνουν χρήση των εσόδων του κράτους, έτσι ώστε να βγούμε από τα μνημόνια και να περάσουμε σε μια πορεία ανάπτυξης πλέον της χώρας, με χιλιάδες έργα ανάπτυξης, ανταποδοτικά έργα κοινής ωφέλειας, έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για την οικονομία και τα εργασιακά τους. Άρα εδώ όμως, κύριε Σαμάδη, αντιλαμβανόμαστε τώρα την τεράστια ευθύνη που έχουν όλα τα κόμματα για την οικονομία και την έλλειψη θέσεων εργασίας. Την ίδια ευθύνη όμως, κύριε Σαμάδη, έχουμε και εμείς, διότι ως πολίτες, διότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα οικονομικά και τα έσοδα του κράτους μας. Ναι, ναι. Κύριε Κύρο, όσο σας ακούγαμε, έχω μπει στο περιβόητο ΦΕΚ που μου λέτε. Βλέπω εδώ, συνολικά είναι 806 δις. Ναι, ναι. Και βλέπω εδώ χρεωστική τίτλη υποχρεώσεις, από δάνεια βλέπω ένα νούμερο 701 δισεκατομμύρια. Τι είναι αυτό? 701 δις. Ναι. Δεν μας έχουν πει όμως, αν και έχει ρωτήσει... Όχι, στα έσοδα βλέπω ένα νούμερο, 701 δις, τι είναι αυτό? Ναι, σαν δάνεια λέτε. Ναι, ναι, έτσι το βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Εδώ θέλω να θυμίσω πως αυτός ο τεράστιος Έλληνα άνθρωπος, ο Αρτέμις ο Σόρας, έχει καταθέσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπομορφή δανείου στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία. Αυτά που βλέπετε εκεί δάνεια, κύριε Σαμάνδη, στην ουσία περιέχονται μέσα και τα 600 δισεκατομμύρια συν τους τόκους, διότι το δάνειο ήταν υπομορφή δανείου με επιτόκιο 0,5%. Βλέπετε όμως ότι το πολιτικό καθεστώς δεν κάνει χρήση αυτών των εσόδων, με αποτέλεσμα να παραμένουμε συνεχώς στην οικονομική κρίση. Για ποιο τι λόγο? Δεν θα ήθελε το κράτος, οι πολίτες σου να περνάνε καλύτερα, να ζουν καλύτερα? Έχουμε αποδείξει, κύριε Σαμάδη, μέσω και της δικής σας εκπομπής, ότι η κομματοκρατία της Βουλής εδώ και 200 χρόνια, και το δηλώνω αυτό με τα λόγω γνώσεως, είναι ανθεληνική. Και δεν κάνουν χρήση των εσόδων αυτών, κύριε Σαμάδη, διότι έχουν φροντίσει γι' αυτό από το 2014 με το νόμο 4270, όπου στο άρθρο 75 μας λέει για τα βεβαιωθέντα έσοδα των προϋπολογισμών και λέει ακριβώς ότι εάν δεν γίνονται χρήση σε κάποιο οικονομικό έτος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τότε λέει διαγράφονται από το οικονομικό έτος που έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται στο επόμενο οικονομικό έτος. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Σαμάδη, βλέπετε τα τελευταία 7 χρόνια οι κρατικοί προϋπολογισμοί να έχουν συνεχώς αυτά τα τεράστια έσοδα. Μάλιστα. Λοιπόν, από την άλλη όμως ο πολίτης ταλαιπωρείται, κάνει... Ταλαιπωρείται, ναι. Σε λίγο δεν θα μπορεί να κινηθεί, γιατί τα καύσιμα πήραν έτσι τα ύψη, η ενέργεια τα ίδια και πάει λέγοντας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, κύριε Σαμάνδη, όλοι οι υποψήφοι βουλευτές και τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης, επειδή ο πολίτης φοβάται και επειδή ταλαιπωρείται, ήρθαμε πρώτα να του πάρουμε το φόβο, να το σηκώσουμε όρθιο, έτσι ώστε να αναγνωρίσει τη δύναμή του, την ισχύ, τον πλούτο του και να πάρει τη διαχείριση στα κοινά. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε και για το άλλο θέμα συζήτησης, το θέμα του πολέμου και της ελευθερίας των ανθρώπων, εννοείται ως πολιτικός φορέας ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται και με οποιοδήποτε όπλο, κύριε Σαμάνδη, είτε αυτό το όπλο είναι αεροπλάνο, είτε είναι τεθωρακισμένο, είτε είναι πυροβόλο όπλο, είτε όμως είναι αυτό
το όπλο το οποίο μαστέρισε την ελευθερία μας με νόμους. Και αναφέρουμε και πάλι στο πολιτικό καθεστώς για να αντιληφθούν οι πολίτες ότι στη χώρα μας εν καιρό ειρήνης ποιος μαστέρισε την ελευθερία μας με νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε μέσα στη Βουλή, ο 38-45 του 10, που στην ουσία εγχώρησαν την εθνική μας κυριαρχία για 99 χρόνια στους δυνάστες, δανειστές, τραπεζίτες, σε όλους δηλαδή τους ανθέληνες απανταχού της γείας. Αλλά στους αυτούς έχουμε αποδείξει ότι είναι ανθέληνες. Αλλά εμείς όμως πώς το επιτρέψαμε να συμβεί αυτό, όταν γνωρίζουμε την τεράστια ιστορία χιλιάδων ετών του ελληνικού έθνους? Οι πρόγονοί μας έδωσαν τεράστιες μάχες, δίνοντας την ίδια τους τη ζωή για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και εμείς σήμερα επιτρέψαμε εγχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Διότι δεν είμαστε άξιοι πολίτες για να υπερασπιστούμε την πολιτεία μας, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να αισθάνουν την ασφάλεια της ελευθερίας ως πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητά τους. Και δεν καλώ σε πόλεμο με όπλα, κύριε Σαμάδη. Καλώ σε πόλεμο με νόηση, χρησιμοποιώντας το τεράστιο υπερόπλο που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς της Ελλήνων Συνέλευσης. Την ενυπόγραφη δήλωση της κυριαρχίας μας. Δηλώνουμε ενυπόγραφα κυρίαρχοι Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς και παίρνουμε πίσω τα δικά μας και τα δίκαιά μας. Άρα αντιλαμβανόμαστε, κύριε Σαμάδη, την τεράστια ανάγκη που έχει δημιουργηθεί για να εμφανιστεί ο πολίτης. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει όλοι οι Έλληνες να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε, να αναγνωρίσουμε τη δύναμή μας, την ισχύ, το πλούτο μας, να πάρουμε τη διαχείριση στα κοινά, να πάρουμε την πολιτεία μας. Διότι είμαστε περισσότεροι, είμαστε ικανότεροι να έχουμε τη διοίκηση της χώρας μας εμείς οι Έλληνες και να πάρουμε πίσω τα δικά μας και τα δίκαιά μας, κύριε Σαμάδη. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να γίνει στην πράξη, διότι βλέπουμε, και δεν είναι μόνο εδώ το ελληνικό φαινόμενο, όλα αυτά που ζούμε, βλέπουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον απλό τον κόσμο τον έχουν καθυλώσει με διάφορες ιστορίες και διάφορες εφευρέσεις. Τον τρομοκρατούν εμέσως πλην, σαφώς και πολύ επιστημονικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει καθυλώσει και τον πολίτη και τον Έλληνα πολίτη. Βεβαίως, έτσι είναι, όπως το λέτε. Αλλά εδώ όμως θα ήθελα αυτή τη στιγμή μέσω της εκπομπής σας να δώσουμε μία πληροφορία σε όλους τους Έλληνες. Και η πληροφορία αυτή είναι πάλι με βάση στοιχεία και νόμους, κύριε Σαμάδη. Εάν ανατρέξουν όλοι οι Έλληνες στο σύνταγμά μας, στο άρθρο 51 του συντάγματος, παράγραφος 2, μας λέει ότι οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος. Με βάση όμως τον αστικό κώδικα, κύριε Σαμάδη, ο αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ενεργεί υπέρ ή και κατά του αντιπροσωπευμένου. Άρα με μια αντιπροσωπευτική βουλή όπως έχουμε, πάντα αυτοί λειτουργούν ως μια μεγάλη ενωμένη ομάδα ενάντια σε κάθε Έλληνα πολίτη. Τώρα όμως υπάρχει η λύση. Γιατί? Διότι από το 2015, κύριε Σαμάδη, έχει μπει σε λειτουργία η νομική εκπροσώπηση του έθνους των Ελλήνων για πρώτη φορά. Και αυτό γίνεται με βάση την ανώτερη εισαγγελική αρχή της χώρας μας, τον Άριο Πάγο, όπου καταθέσαμε ιδρυτική διακήρυξη, καταστατικό λειτουργίας και προγραμματικές δηλώσεις. Και ο Άριος Πάγος σφράγισε με αριθμό πρωτοκόλλου 6099 τη νομική εκπροσώπηση του έθνους των Ελλήνων, που είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Έτσι λοιπόν όλοι οι Έλληνες ενωνόμαστε σε αυτήν την τεράστια πλατφόρμα της απελευθέρωσης, στη νομική εκπροσώπηση του έθνους, χωρίς κομματικές διαφορές, χωρίς δογματικές και κοινωνικές διαφορές. Στην ουσία, κύριε Σαμάδη, η πλατφόρμα αυτή της Ένωσής μας και η πρακτική εφαρμογή των 33 ελάνιων πρωτοκόλων της Ελλήνων Συνέλευσης θα είναι η πύλη της δημιουργίας του πολίτη ο πλήτη, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στην ίδια την πολιτεία τους.
Κύριε Κύριο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κάτι ως επίλογο και να κλείσουμε εδώ. Εγώ ως επίλογο έχω να σταθώ σε δύο βασικές έννοιες. Στην ένωσή μας, διότι ατομικά κύριε Σαμάνδη, ο καθένας αν κοιτάει τα του οίκου του και τα της οικογένειάς του, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα πρέπει να επανέλθουμε όπως έκαναν οι πρόγονοί μας και έγραψαν χρυσές σελίδες στην ιστορία, να επανέλθουμε στην ένωση των Ελλήνων. Διότι η ισχύ είναι εν τη ενώση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη νομική εκπροσώπηση του έθνους των Ελλήνων, στην Ελλήνων Συνέλευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Σαμάδη. Να είστε γεια καλά. Σας.